την επόμενη μέρα να μιλήσει στην έναρξη του Ελληνο-Ισραηλινού συνεδρίου. Κοίτα, ναι, το βασικό ενδιαφέρον όμως της επίσκεψης είναι πολιτικό. Πέρα από τα διμερή και τα ζητήματα που ανέφερες, είναι πολιτικό. Πρώτον, διότι το ταξίδι αυτό έπεται της επίσκεψης του κυρίου Σαμαρά στην Αμερική. Έτσι. Δεύτερον, συμπίπτει με μια συγκυρία που στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν και ενδιαφέρουν και το Ισραήλ. Οπωσδήποτε. Έτσι, μην το υποτιμούμε. Οπωσδήποτε. Και το τρίτο και το βασικότερο είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που σωστά επεσήμανες και εσύ. Μοιράζεται η τράπουλα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σε σχέση με τα γεωστρατηγικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και σε σχέση με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου με τα οικόπεδα 12, με τα της ΑΟΣ. Είμαστε σε μια κινητικότητα, είμαστε σε μια περίοδο που θα κρυφεί και ο ρόλος και της Τουρκίας και του Ισραήλ και της Ελλάδας, δηλαδή ουσιαστικά οι τρεις χώρες. Είναι ευκαιρία κατά την άποψή σου, και θα πάω μετά και στον Ανδρέα τον Παγκρακόπουλο, είναι ευκαιρία τώρα που οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία δεν είναι στο καλύτερο του σημείο? Ναι, θεωρητικά είναι ευκαιρία, αλλά πρέπει να ξέρουμε, για να μην τρέφουμε και αυταπάτες, ότι όλα αυτά είναι δυναμικά ζητήματα. Δηλαδή οι συμμαχίες που χαλάνε ξαναφτιάχνονται, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονης διαπραγμάτευσης με όλους αυτούς τους παίχτες της περιοχής. Ναι, τώρα που οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτές οι σχέσεις θα μείνουν διαταραγμένες. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έτσι, ναι, άρα, πάντα υπάρχουν πάλι νοτίες. Ναι, άρα λοιπόν εδώ ίσως πρέπει να κάνουμε ένα συλλογισμό, να τον πω έτσι απλοϊκά. Ότι ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός, ως εκπρόσωπος της χώρας, επιχειρεί, αυτό που επιχειρεί το τελευταίο διάστημα, είναι να πείσει τους συμμάχους, Αμερική και τους δορυφόρους, ή ανάποδα όπως θες πες το, ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο, ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτή ο στρατηγικός, ο εταίρος, ας το πούμε έτσι, για την αναδιάταξη των συσχετισμών στην περιοχή, να μην μείνει έξω από το παιχνίδι. Αν σε αυτό ο κύριος Σαμαράς, η ελληνική κυβέρνηση, η χώρα, η πολιτική τάξη της χώρας κερδίσει την παρτίδα, είναι καλό για τη χώρα. Μάλιστα. Δεν πρέπει κανείς να σπεύσει να το, ούτε να το απαξιώσει ούτε να το δει μίζερα. Άρα λοιπόν. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Έτσι. Απόλυτα θα συμφωνήσουμε. Διότι ήδη αυτό αφορά το Ισραήλ. Έπρεπε να είναι σταθερές από πολλά χρόνια πριν. Ασχέτως αν γίνονταν αυτό με το αραβικό στοιχείο. Θυμόμαστε τώρα με ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο συγχωρεμένος, πώς είχε γυρίσει το παιχνίδι υπέρ των Αράβων και εναντίον των Ισραηλινών. Ναι, αλλά τότε ήταν τελείως άλλες οι συνθήκες. Να θυμίσουμε ότι τότε υπήρχε τα κόμματα τα μπαάθικα, που ήταν αδελφά κόμματα με το τότε Πασόκ, όπως ήταν τότε το Πασόκ, ενώ σήμερα οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Σήμερα έχουμε τον Ισλαμισμό, το φονταμενταλιστικό Ισλάμ, που έχει κατακυριεύσει τις Ισλαμικές χώρες, και αυτό που πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε είναι γιατί η επίσκεψη έχει βασικό στοιχείο την εκμετάλλευση και τη ροή του ορυκτού πλούτου. Έτσι. Δηλαδή, ενέργεια, τα κοιτάσματα στο Ισραήλ, που είναι τεράστια, μαζί με τα κοιτάσματα της Κύπρου, θα μπορούν μέσω της Ελλάδας, έτσι, με τα κοιτάσματα που θα βγουν εδώ όταν βγουν, και πρέπει να λάβουν υπόψη ότι και με την Αίγυπτο αρχίζουν οι συζητήσεις τώρα για να πάνε στην καρδιά της Ευρώπης. Αν έρθουν μέσω της Ελλάδας. Μα εκεί είναι το ζητούμενο λοιπόν, και εκεί είναι το πονηρό σημείο. Και εκεί είναι το πονηρό σημείο, γιατί υπάρχουν ισχυρότατα λόμπις και εντός του Ισραήλ, αλλά και εντός της Ελλάδας, να το πούμε αυτό, που θέλουν την Ελλάδα δορυφόρο στην όλη υπόθεση και όχι πρωταγωνίστρια. Είναι τα λόμπις που παραδοσιακά δρούν υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, όπως τουρκικό συμφέρον ήταν να μην γίνει ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οπότε ο κύριος Σαμαράς, ελπίζουμε όλοι ότι θα εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα και όχι τις επιταγές κάποιων λομπιστών που βρίσκονται, μάλιστα, και στο Ισραήλ και στην Ελλάδα, γιατί αυτή η συμφωνία θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια. Τώρα όμως οι Ισραηλινοί νιώθουν βαθιά προδομένοι από την Τουρκία και προσβεβλημένοι από τις παλινοδίες του Ερντογάν. Εάν δεν το καταφέρουμε τώρα λοιπόν αυτό, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Ωραία, κύριε Αναμαδόρα, έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θέλετε να πείτε για το ταξίδι του Σαμαρά, μια κουβέντα έτσι για να αλλάξουμε θέμα? Νομίζω ότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού θα πρέπει να κυμανθεί σε αυτές τις κατευθύνσεις που θα φέρουν μέτρα. Είναι σημαντικό ταξίδι. Βεβαίως, αλλά να φέρουν μέτρα, επιτρέψτε μου να πω το εξής απλό.
να φέρουν μέτρα να ανακουφίσουν αυτή την κοινωνία. Επενδύσεις δηλαδή λέτε, επενδύσεις. Να φέρει κάτι που να βοηθήσουν την κοινωνία να σηκώσει το κεφάλι, γιατί η κατάσταση πραγματικά σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό είναι τραγικό. Κύριε Ρωμανιά. Τίποτα, δύο κουβέντες. Ναι. Μόνο το ταξίδι αυτό πράγματι έχει διπλό, θα έλεγα, περιεχόμενο και ενδιαφέρον. Έχει καταρχήν πολιτικό ενδιαφέρον, καλώς όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα για το πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και οικονομικό ενδιαφέρον, διότι αναφέρεται σε ενεργειακά ζητήματα. Έτσι, μην ξεχνάμε. Θα πάρει και επιχειρηματίες μαζί, θα είναι και επιχειρηματίες. Υπάρχει λοιπόν πράγματι σοβαρό ενδιαφέρον. Ωραία. Αλλά θα δεχτώ αυτό που ελέγχθη πριν από λίγο, ότι μακάρι να υπηρετηθούν αμιγώς εθνικά συμφέροντα. Ακριβώς. Και όχι συμφέροντα λομπιστών κτλ. Μάλιστα. Και μετά από αυτό, κυρία Κορσάνου, νομίζω ότι μετά με τους πληστηριασμούς έχετε να μας πείτε εσείς πολλά. Για να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τι γίνεται, γιατί έρχονται συνέχεια νέες αποκαλύψεις με τη δολοφονία του συγχωρεμένου του Φίσα, ενός ανθρώπου 34χρονου, ο οποίος έχασε ζωή του από έναν ηλίθιο, επί έναν εγκληματία ή από έναν πολιτικό εγκληματία, γιατί πολιτικό ήταν το έγκλημα, κακά τα ψέματα, ο οποίος έχει πάρει το δρόμο της φυλακής, αλλά μαζί του έχει συμπαρασύρει και σχεδόν ολόκληρη τη Χρυσή Αυγή. Για πάμε να δούμε τι γίνεται, διότι βλέπουμε ότι μάλλον δύο ήταν οι δολοφόνοι του Φίσα και όχι μόνο ο Ρουμπακιάς. Για πάμε να το δούμε. Νέα στοιχεία που ανατρέπουν την υπόθεση δολοφονίας του 32χρονου Παύλου Φίσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας σοβαρά ερωτηματικά που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά, τον άτυχο Παύλο Φίσα, εκτός από τον Γιώργο Ρουμπακιά, κάρφωσε και δεύτερο χέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, από την εξέταση γενετικού υλικού προκύπτει πως το μοιραίο μαχαίρι, εκτός από τα αποτυπώματα του Γιώργου Ρουπακιά αλλά και του θύματος, το οποίο ανιχνεύτηκε στο κάτω μέρος της λαβής, υπάρχουν αποτυπώματα ακόμη ενός ατόμου, τα οποία εξετάζονται τόσο στα εργαστήρια της Ασφαλείας Αττικής όσο και στη Scotland Yard, όπου έχει σταλεί δείγμα προς εξέταση. Τα ευρήματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς δείχνουν πως στο κάτω μέρος της λαβής του μαχαιριού υπάρχει θολό βιολογικό αποτύπωμα, επικαλυπτόμενο από μεγάλη ποσότητα αδρεναλίνης του σώματος του Παύλου Φίσα. Η εξέταση γενετικού υλικού, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τις προσεχείς ημέρες, θα ταυτοποιήσει 100% το δεύτερο άτομο που συμμετείχε στη δολοφονία του 32χρονου στο Κερατσίνι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να μπλέξει ακόμη περισσότερο το κουβάρι, καθώς ο προφυλακισμένος Γιώργος Ρουπακιάς από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του παραδέχθηκε πως μαχαίρωσε τον Παύλο Φίσα. Υποστήριξε ωστόσο ότι του επέφερε δύο μαχαιριές και όχι τρεις που είχε το θύμα σύμφωνα και με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε πως το μοιραίο βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο στο μυρό και στο θώρακα, πλησίον της καρδιάς. Όταν όμως είδε τον Παύλο Φίσα να λυγίζει, ο ίδιος τράβηξε το μαχαίρι. Αυτό που ερευνούν εξονυχιστικά οι αρχές μετά και τα αποτυπώματα δεύτερου ατόμου που εντοπίστηκαν στο μαχαίρι είναι το γεγονός εκείνα τα μοιραία δευτερόλεπτα μέσα στη σύγχυση και τον πανικό ένα άλλο άτομο να άρπαξε το μαχαίρι και να επέφερε την θανάσιμη μαχαιριά στον άτυχο Φίσα. Αυτά θα τα δούμε, γιατί το DNA έχει σταλεί και στο εξωτερικό, στο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε και άλλο αποτύπωμα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πιθανό να είναι δύο οι δολοφόνοι του Παύλου του Φίσα. Δύο. Δύο εγκληματίες. Σήμερα προφυλακίστηκε και ένας 37χρονος, ο οποίος ειδοποίησε, λέει, τα τάγματα εφόδου, αυτές τις κουταμάρες που κάνανε συνέχεια να το παρίζουνε ηλίθιους, οι οποίοι δεν έχουν μυαλό να σκεφτούν τίποτα, παρά μόνο πώς θα γίνουν οπαδοί, πώς θα σκοτώσουν. Αντί να σκεφτούν την πείνα, τη φτώχεια και τη δυστυχία του Έλληνα, πώς θα σκοτώσουμε. Αυτή είναι η αποστολή τους. Αυτά είναι τα καθάρματα τα οποία ντοπάρονται. Γι' αυτό φωνάζω για τις ντόπες. Και βέβαια, έκπληξη, αλλά συνέβη και ο πρώην Διευθυντής Ασφαλείας του Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα. Ντροπή σου, κύριε αξιωματικέ, αστυνόμε, δεν ξέρω τι ήσουνα, να βγαίνουν τέτοια πράγματα στην επιφάνεια για σένα. Ντροπή σου. Ήσουνα Έλληνας αστυνομικός. Ντροπή σας. Και όποιοι άλλοι ανακατεύονται με τέτοια πράγματα. Ανδρέα, νομίζω ότι. Ναι, των Αλλοδαπών, ότι τους έχουν κυνηγήσει, τις έβαζε στο σιγάρι. Βγαίνουν συνέχεια στην επιφάνεια. Και αυτό όμως που κάνει η Ανδρέα. Θέλω να πω κάτι. Ναι, έστειλα στην κυρία, στην Χρυσή Αυγή, άρε Χρυσή, και να πω κάτι για αυτό που λέγατε. Η Χρυσή, ένας λαός, και το βλέπουμε στην ιστορία. Ο λαός που υποφέρει, που πεινάει, περνάει δυσκολίες,
Πάντα σε αυτό το λαό χρειάζεται και φανίζεται μια φιγούρα του Ζωρό, του Ρομπέν των Δασών. Έχει ανάγκη ο πεινασμένος από μια τέτοια. Ναι, αλλά όχι να σκοτώνει. Η Χρυσή Αυγή πήρε αυτό το ρόλο, φόρεσε αυτή τη μάσκα. Αυτό ήταν όμως ο ρόλος ενός πολιτικού κόμματος, κυρία Κοσάνη. Ο κόσμος είδε τη μάσκα του Ζωρό και δεν είδε το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα. Και τώρα φαίνεται σιγά σιγά που καλύπτεται, που κατηγορούνται για τόσο ιδεχθή εγκλήματα. Κατηγορούνται, δεν έχουν δικαστεί ακόμα. Και το θέμα ποιο είναι, αυτό που με συγκλονίζαμε ένα πιο πολύ, είναι ότι και από τις παρεμβάσεις των τηλεθεατών σας εδώ στο πολύ καλό δελτίο σας, βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που ακόμα και τώρα υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Δεν κατηγορούμε μπορεί κάποιον κόσμος, που ψηφίζει. Ο κόσμος μπορεί να υποστηρίζει ιδεολογικά, αλλά γιατί ιδεολογικά μετά από ό,τι θέλει. Μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Εμείς αλλά από εδώ, κυρία Κοσάνη, δεν έχουμε κάνει ούτε δίκιο ούτε τίποτα. Μετά πάρει από όλα αυτά υπάρχει κόσμος που μιλάει θετικά για αυτό το κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άρα για τον κόσμο. Ο θυμός τυφλώνει πάρα πολύ τη λογική. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να πω. Η ντόπα. Ο θυμός λοιπόν και η πείνα. Και το ότι άλλαξε η ζωή του ανθρώπου, των Ελλήνων, το και την ότητα κάνει την αξιοπρέπειά του. Αυτός ο θυμός διοχέτευσε και έγινε δύναμη προς τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αλλά πώς διοχετεύτηκε. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι που έλεγαν ότι το Πασόκ θα σβήσει τα χρέη προς τις τράπεζες προεκλογικά, πάλι προεκλογικά στις τελευταίες εκλογές παρουσίαζαν τον καλό Σαμαρίτη με τη γιαγιά που ήταν εν τέλει μαμά του. Να την βοηθάει στο ATM. Για να πάντως τα βλέπουμε όλα. Σαν διέξοδο. Κυρία Δημοδρά, εμείς από εδώ το δελτίο. Δεν έχουμε πάρει καθόλου ούτε το ένα μέρος ούτε το άλλο. Και όταν βγαίνανε μερικοί και βομβαρδίζανε και βρίζανε και λιδωρούσανε τους δύο ανακριτές και τους δύο εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν αναλάβει ένα τέτοιο δύσκολο έργο μετά από 70 ώρες άγρυπνοι, να είναι συνέχεια πάνω στο πόδι για να προσπαθήσουν να βρουν μέσα από τη δικογραφία στοιχεία που θα δέσουν για να βάλουν φυλακή ανθρώπους ή να απελευθερώσουν ή να αφήσουν ελεύθερους ανθρώπους, δεν μπορεί να βγαίνει κανένας και να λιδωρεί τους ανακριτές και τους δικαστές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα και δεν έπρεπε να γίνονται σε ένα πολιτισμένο κόσμο, Ανδρέα Καψαμπέλη. Μα η δικαιοσύνη σεβαστή, συνέχεια, ακόμα και δεν μας αρέσει κάτι, δεν σεβόμαστε. Έρχονται συνέχεια στο φως και νέα στοιχεία για ανθρώπους που δεν περίμενε κανείς μέσα από το κοινοβουλευτικό τους βίο να βρουν, να έχουν φωτογραφίες. Έστω και πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια. Βέβαια και ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Παπάς απαρνήθηκαν το πρώτερο νεανικό, νεοναζιστικό τους παρελθόν. Και καλά έκαναν. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορεί ένας γιος Έλληνα αξιωματικού. Εγώ πραγματικά συγκλονίστηκα όταν είδα τον Χρήστο τον Παπά σε νεανική ηλικία να βγαίνει φωτογραφίες και να ποζάρει. Πάμε να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Στο κενό πέφτουν οι ισχυρισμοί του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά ότι δεν υπηρετεί την ναζιστική ιδεολογία μετά και τα τελευταία ντοκουμέντα που βρέθηκαν στο σπίτι του στην Ανατολή Ιωαννίνων, τα οποία αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Έθνος. Η φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία να χαιρετά ναζιστικά μπροστά από τον αγγελωτό σταυρό, φορώντας την παραδοσιακή στολή που φορούσαν τα SS, αποδεικνύει περίτρανα ότι τα λόγια του δεν συνάδουν με τις πράξεις του. Άλλη φωτογραφία του σε μεγαλύτερη ηλικία τον παρουσιάζει να φορά στρατιωτική στολή με περιβραχιόνιο που φέρει τον αγγελωτό σταυρό. Στην απολογία του στον ανακριτή, ο Χρήστος Παπάς είχε ισχυριστεί με σθένος ότι δεν ενστερνιζόταν τον ναζισμό, ούτε και τις θηριωδίες που διέπραξε ο Αδόλφος Χίτλερ, και ότι δεν είχε την οποιαδήποτε εμπλοκή σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον Ελλήνων και αλλοδαπών, οι οποίες μάλιστα είχαν γίνει με τη μεθοδολογία των Ναζί. Την ίδια στιγμή, χειρόγραφο του όρκου που ο ίδιος είχε δώσει στη Χρυσή Αυγή και το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του με ημερομηνία 36 του 1983, τεινάζει στον αέρα την κατάθεσή του και αποδεικνύει την ιδεολογική σχέση της Χρυσής Αυγής με την ναζιστική ιδεολογία. Στο μυστικό αυτό όρκο, ο οποίος είναι σκληρότερος ακόμα και από εκείνον στον οποίο ορκίζονταν οι στρατιώτες του Χίτλερ, οι Χρυσαυγίτες ορκίζονταν. Να φυλάττουν πίστη στο μεγαλείο της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας και να αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους για το ιερό σύμβολο της φυλετικής ιδέας και για τη νίκη του εθνικοσοσιαλισμού, φορέας του οποίου στην Ελλάδα είναι η Χρυσή Αυγή. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την οριστική συντριβή του Εβραίου υπανθρώπου. Εάν ποτέ προδώσω αυτό τον όρκο, εύχομαι οι συναγωνιστές μου να με τιμωρήσουν με τον πλέον σκληρό και απάνθρωπο τρόπο. Ως μάρτυρες μάλιστα για τον όρκο τους επικαλούνται τους θεούς των Ελλήνων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας, η Χρυσή Αυγή διατηρεί σχέσεις με το Γερμανικό Εθνικό Κόμμα NPD, μέλη του οποίου είχαν επισκεφθεί τη Χρυσή Αυγή στα γραφεία της στην Ελληνική Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Από την πλευρά της, η Χρυσή Αυγή αρνείται τους δεσμούς της με τους Γερμανούς νεοναζιστές και υποστηρίζει ότι τους δέχτηκε στα γραφεία της και φωτογραφήθηκε μαζί τους, θεωρώντας ότι επρόκειτο για δημοσιογράφους. Μάλιστα. Ανδρέα Καψαμπέλη, αυτό ήταν το παρελθόν
Και το αρνείται λοιπόν. Τώρα, το απαρνήθηκε ο Χρήστος Παπάς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί έτσι να είναι τα πράγματα, γιατί αλλιώς είμαστε τα 18 χρόνια, 20, αλλιώς είμαστε τώρα. Αλλά μου προξενεί εντύπωση, γιατί ο μπαμπάς του ήταν Έλληνας αξιωματικός και πολέμησε το Χίτλερ, πολέμησε το Μουσολίνι. Αυτό μου προξενεί εντύπωση εμένα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εγώ, ο οποίος από παλιά, κόντρα στο ρεύμα, έλεγα ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ιερή και απαραβίαστη, είτε είναι Έλληνας, είτε μετανάστης, είτε λαθρομετανάστης, είτε παράνομος, είτε μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, εντυπωσιάζομαι που πέφτουμε από τα σύννεφα. Που πέφτεται από τα σύννεφα, που πέφτεις και εσύ. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, αλήθεια είναι. Δυο λεπτά. Επειδή δηλαδή, είναι ένας οικογενειάρχης ο παπάς. Δηλαδή, δυο λεπτά σε άκουσα. Τον ήξερα πολύ καλά, επειδή δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Ότι μπορεί να συνέβη έστω και στα παιδικά του χρόνια. Άκου, Αντώνη, το μυαλό ενός 18χρονου, 20χρονου. Εσύ εντυπωσιάζεσαι, γιατί προφανώς δεν έχεις διαβάσει τα κείμενα του παρελθόντος. Όλων αυτών μα δεν είχα ασχοληθεί εγώ με τον κάθε έναν. Δηλαδή, λοιπόν, όλοι είχαν ασχοληθεί με τον καθένα. Όταν... είχες ασχοληθεί με τον παπά. Εγώ... πού τον ήξερες τον παπά πριν από 5 χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Προφανώς αυτό είναι το θέμα σου τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα σου, να λιθοβολήσεις τον παπά ή τον καθόλου κάθε παπά. Δηλαδή, τώρα βλέπω, όχι εδώ σε αυτό το τραπέζι, αλλά βλέπω γενικά μία τάση λιθοβολισμού της Χρυσής Αυγής. Ξυπνήσαμε ένα πρωί ξαφνικά και ανακαλύψαμε ότι η Χρυσή Αυγή έχει, έχει στους κόλπους της δυο λεφτά, μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν, δεν είπα ότι είναι καλά. Η Χρυσή Αυγή αυτή. Δεν με αφήνει να μιλήσω, καλά, θα με αφήσει να πω μια φράση. Λοιπόν, ξυπνήσαμε ένα πρωί και ανακαλύψαμε ότι η Χρυσή Αυγή, οι στελέχοι, οι μέλη της έχουν φιλοναζιστικό παρελθόν απότατο, ότι πυροδοτούσαν τις εντάσεις με τους μετανάστες και τους θεωρούμενους υπανθρώπους, ότι θέλανε εκείνο, θέλανε το άλλο. Όχι. Ακριβώς θέλω να πω ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας έλεγε καλά κάνουνε. Καλός ή κακός είναι άλλη συζήτηση θέμα, γιατί οδηγήθηκαν στα άκρα. Βλέπω όμως τώρα με μια επίσης μεγάλη δόση υποκρισίας κάποιους να θέλουν να διανύμουν, να διαμοιράσουν τα εκλογικά ημάτια της Χρυσής Αυγής και να πούνε ότι αφού αυτή είναι η κακοποίη, αφού αυτή είναι η κακιά συμμορία, αφού αυτοί είναι οι εγκληματίες, εσείς όλοι που την ψηφίζετε, ελάτε σε εμάς που είμαστε πιο light. Λοιπόν, άκου να σου πω. Για να πω και το τελευταίο. Όχι βέβαια ότι συγκρίνονται κατά ανάγκη τα πράγματα, αλλά όσοι έχουμε παρακολουθήσει και εσύ τα έχεις παρακολουθήσει επίσης πολύ καλά, ξέρουμε ότι συνεργάτες, υμνητές της δικτατορίας, άνθρωποι που έστελαν επιστολές στους δικτάτορες, τον Παπαδόπουλο, τον Παταγό κλπ., μετά το 1974. Ευρέθηκαν σε όλα τα κόμματα. Όχι μόνο βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασάτη υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, στην αριστερά. Λοιπόν, μην μας πιάνει τώρα ξαφνικά η απορία ότι γιατί ο παπάς, που το λέω εγώ, που ξέρεις τις απόψεις μου και ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ το φιλοναζιστικό παρελθόν οποιοδήποτε είμαι εγώ, γιατί ο παπάς πριν από 30 χρόνια είχε κάνει αυτό. Μα εσείς πιστεύατε ότι θα μπορούσαν να έχουν άλλες απόψεις? Δηλαδή, ναι, εσύ τι πίστευες? Νομίζω ότι ένα εθνικιστικό κίνημα όπως αυτό σε μάρανε τώρα. Μισό λεπτό, η Χρυσή Αυγή. Αυτό σε μάρανε τώρα. Δεν μπορεί να έχει ναζιστικές ιδέες, έτσι. Πώς? Γιατί δεν πας και στο ναζιστικό παρελθόν του πολιτικού σκηνικού? Πώς είναι δυνατόν το ελληνικό πολιτικό σκηνικό να παίρνει λεφτά από το γιο του Έλληνα Μέγκελε, το Μιχάλη Χριστοφοράκο? Πώς είναι δυνατόν και τώρα όλοι να παριστάνουν τους αντισυνταγματικούς? Δεν είναι αυτό το θέμα μας, γιατί αν είναι αυτό το θέμα μας... Πόσοι γόνοι και εγγόνια συνεργατών των Ναζί βρέθηκαν σε υπουργικούς στόχους και διατηρούν στο ακέραιο τις περιουσίες τους? Εδώ θέλουμε, λέμε Ανδρέα μου, αν πρέπει να μας πιάνει η έκπληξη... Είναι που δεν ξέρει και αν πρέπει να μας πιάνει η έκπληξη και η απορία, γιατί κάποια στελέχη της Χρυσής Αυγής είχαν φιλοναζιστικό παρελθόν. Τώρα το ανακαλύψαμε. Τώρα μας πήραξε. Αντρέα μου, με συγχωρείς, αλλά άλλο να έχεις εθνικιστικές ιδέες και άλλο να έχεις φιλοναζιστικές ιδέες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω αυτούς τους διαχωρισμούς, για να είμαι ειλικρινής. Περιμένω να τους ακούσω. Περιμένω να τους ακούσω. Αλλά εάν μάθαιναν τα παιδιά στο σχολείο τα εγκλήματα του Χίτλερ και του Μουσολίνη κατά της Ελλάδας. Αλλά εδώ, σε πληροφορώ, Ανδρέα μου, ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, που ποσόστο αφορά στις συνθήκες τις σημερινές, τι έγινε πριν από 60 και 70 χρόνια. Ναι. Κακώς δεν το αφορά. Αφού μεγαλώνουμε συνοστισμούς, θα ξυπνήσουμε μια μέρα πάλι μόνο τα αυτόματα. Για μένα το πιο σοβαρό, ξέρεις ποιο είναι? Αν
η Χρυσή Αυγή ως ένα κόμμα μεγάλης επιρροής, 6-7 αυτοί που πήρε στις εκλογές, εγώ δεν πάω δημοσκοπικά. 7% και πήγαινε για 13-14 το δίνανε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Αν ύστερα από τις εξελίξεις οι τελευταίες, αυτό είναι για μένα το βασικό και αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει και πιο πολύ, θα ακολουθήσει, θα βρει ένα νέο δρόμο ή αν θα μείνει μέσα σε μια κατάσταση η οποία θα τη διαλύσει λόγω ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούμε σήμερα, να σου πω κάτι σοβαρότερο, δεν μπορούμε με έκπληξη, αυτό με εξέπληξε σήμερα που νομίζω ότι αληθεύει, ότι έγινε προσπάθεια να περάσουν στις φυλακές μια σφαίρα μαζί με τα τρόφιμα για τον κύριο Μιχαλολιάκο. Τι σφαίρα, γιατί πού θα βρει το όπλο? Όχι, σφαίρα μαζί διαβάσαμε στην ειδησιογραφία, στα δελτία ειδήσεων, ότι μαζί με τα τρόφιμα η κυρία Ζαρούλια σχηματίστηκε δικογραφία. Δεν ξέρω, αυτό για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, πόσο έξυπνο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω, όσο έξυπνο ήταν όταν βγήκαν από τους ανακριτές και πέσανε μετά όλοι πάνω στους ανακριτές που χτυπούσαν τους δημοσιογράφους, χτυπούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούσαν τις μηχανές ή τρεις βουλευτές. Δηλαδή, τόσο έξυπνο. Αντώνυμο, εναντίον του αρχηγού τους πήγαιναν. Αν πριν από 30-35 χρόνια, κακώς κάκιστα. Κακώς κάκιστα. Ο κύριος Παπάς ήταν φιλοναζιστής. Ο ιδεολόγος είναι ιδεολόγος και θα βγει να πολεμήσει ιδεολογικά και θα μπει στο κοινοβούλιο και θα πολεμήσει αυτό. Άκουσε με λίγο. Είπε χθες ο κύριος Τζιρόπουλος, Ανδρέα, ήσουν εδώ, νομίζω. Όχι, δεν ήσουν. Είπε ότι αυτό. Και πολλοί στη λαϊκή δεξιά, όπως ανήκει, ποιος το είπε άνθρωπος. Ποιος είναι λαϊκή δεξιά? Ο κ. Δινόπουλος, σας το είπε. Εδώ στο αποκαλυπτικό. Είμαι, λέει, άνθρωπος και πιστεύω στην πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Μάλιστα. Όχι σε αυτά. Εντάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εθνικιστικό κίνημα μπορεί να ανέβει. Αυτά ακούει ο κόσμος και πάει στη Χρυσή Αυγή. Άμα είπε αυτά ο κ. Δινόπουλος, αυτά ακούει ο κόσμος και πάει στη Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω, να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, λέω λοιπόν ότι κακώς κάκιστα μπορεί πριν από 30-35 χρόνια ο κύριος Παπάς να ήταν φιλοναζιστής, κακώς κάκιστα και τώρα να το έχει αποκηρύξει κλπ. Αλλά σήμερα που η σύζυγος του κύριου Μιχαλολιάκου πάει να περάσει σφαίρα... Είναι να θέμα του... κι αυτό. Είναι θέμα. Αυτό μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση. Καθόλου μυαλό. Δηλαδή ποιο μήνυμα περνάει. Δεν έχω χρόνο άλλο, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό γιατί θα δούμε, γιατί έχουμε τον κύριο Ρωμανιά. Να μας πει για την ανεργία. Αυτά είναι τα προβλήματα που θέλω. Από εδώ και πέρα θα συζητάμε τα προβλήματα. Ανεργία, συντάξεις, όλα αυτά. Εσείς, κυρία Κωνσταντίνα, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, αλλά σε αυτό που χρόνο. Είπα πριν, σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν σημαίνει ότι κατηγορούμε αν κάποιος ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Δικαίωμά του, μπράβο του, καλά κάνει. Απλά λέμε εδώ πέρα στο τραπέζι ότι πολλές φορές ο θυμός που νιώθουμε και η αγανάκτηση μπορεί να μας σωθεί στο να κάνουμε μια επιλογή. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτα για τον κόσμο. Άλλο το κόμμα της Αυγής και η ιδεολογική του κατεύθυνση και άλλο οι πράξεις οι οποίες... Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε με ανεργία, συντάξεις με τον κύριο Ρωμανιά, πληστηριασμούς, να δούμε την καταγγελία του ανθρώπου ο οποίος τυρανιέται 8 μήνες και προσπαθεί να περάσει το ανάπηρο παιδί του τετραπληγικού από τα ΚΕΠΑ. Να δούμε πότε θα ευαισθηθείτε και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα ΚΕΠΑ και συνεχεία. Να δούμε το νεοποιή και όλα τα άλλα με την κυρία Νεμοδουρά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Και πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Εκεί που η φτώχεια, η ανεργία και η απελπισία έχει απλωθεί και μας έχει πλακώσει τελείως. Κύριε Ρωμανιά, για πέστε μας με την ανεργία, έτσι, τι γίνεται, πού θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ξεπεράσουμε, έχετε φτάσει, πει, θα φτάσουμε 40%. Ναι. Η ανεργία σήμερα είναι ήδη 40%. Σήμερα. Με πραγματικούς όρους. Έτσι. Είναι 2.100.000 άτομα. Και θα έλεγα δύο κουβέντες ακόμα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Τις τελευταίες μέρες, εκτός από τα περί Χρυσής Αυγής που έχουν μπουκώσει τα κανάλια όλα και αναφέρονται εκεί, έχουμε και αλλεπάλληλες δηλώσεις που ξεκινούν από τον Πρωθυπουργό και καταλήγουν και σε επιμέρους υπουργικούς θαλάμους. Έτσι. Που μας λένε ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα. Σας λέω λοιπόν εγώ τώρα ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί ο νέος προϋπολογισμός του 2014. Ακούστε λοιπόν τι θα περιλαμβάνει με τις πρώτες πληροφορίες που έχω. Ότι ενώ το 2013 ήταν 41 περίπου δις οι δαπάνες που είχαν δοθεί για μισθούς και συντάξεις, ήδη θα προβλέπεται στο νέο προϋπολογισμό, εύχομαι να διαψευστώ, αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι από ασφαλή πηγή, θα είναι γύρω στα 37,5 δις. Δηλαδή θα έχει 3,5 δις κάτω. Επομένως, τι αξία έχει να βγαίνει ο οποιοσδήποτε υπουργός και να λέει ότι δεν θα έχουμε νέες μειώσεις
Τη στιγμή που μεθαύριο θα κατατεθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και θα έχουμε σε ένα χρόνο 3,5 δις κάτω. Ξέρουμε από πού θα είναι αυτές οι μειώσεις. Θα είναι από μισθούς και συντάξεις. Μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, κοινωνικά κτλ. Αλλά ακούστε, γιατί θέλω και να καταλήξω. Και κοινωνικά επιδόματα. Έτσι, όλα μα πια, τα επιδόματα αυτή τη στιγμή έχουν σακατευθεί. Εδώ υπάρχει μια, θα έλεγα, επιδρομή κανονική σε όλες τις κοινωνικές παροχές. Αλλά ακούστε, γιατί θέλω να καταλήξω. Ο κόσμος και ανατριχιάζει. Μα ο κόσμος δεν περιμένει. Δηλαδή, εφάπαξα περιμένει ο κόσμος. Περιμένετε. Ο κόσμος δεν περιμένει να ακούσει εμάς να ανατριχιάσει. Είπε η κυρία Κωνσάνου ένα περιστατικό. Μπορώ να σας πω και εγώ 15 εν ρηπεί οφθαλμού όλα αυτά. Αλλά συμβαίνει το εξής. Ότι επειδή μιλούμε και μιλούσαμε πριν από λίγο περί Χρυσής Αυγής, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω εκεί την κουβέντα, να μην πάει το δελτίο εκεί. Αυτά που ακούτε θα κρατήσει αλλά τα ποσοστά της και θα τα αυξήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ακούει ο κόσμος τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε δεν θα έχουμε μειώσεις άλλες και τη Δευτέρα κατατεθεί ο προϋπολογισμός και έχουμε σε ένα χρόνο 3,5 δις κάτω, από εκεί και πέρα ποιος μετά οθεί τη Χρυσή Αυγή. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις... Ένα λεπτό, γιατί θέλω να πω ακόμα κάτι. Έτσι, να πω ακόμα το εξής. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η γενικολογία. Όλοι λένε, έχω τρελαθεί αυτές τις μέρες να ακούω όλους να λένε η φτώχεια φταίει, η κακομοιριά φταίει, η αύξηση της φορολογίας φταίει, γενικολογίες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναφερόμεθα σε συγκεκριμένα περιστατικά. Το πετρέλαιο θέρμανσης δηλαδή, που κρυώνει ακριβώς, ο κόσμος ήδη. Δηλαδή ακριβώς, το πετρέλαιο θέρμανσης που πήγε από εκεί εκεί. Να αναφερθούμε σε αλλεπάλληλες αποφάσεις, όχι στα ανώτατα κλιμάκια μόνο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σε κατώτερα μεσαία στελέχη. Όταν ο άλλος βγάζει από το ΙΚΑ μία εγκύκλιο και λέει στον οικοδόμο που έχει 2 χρόνια να δουλέψει και περιμένει να πάει 58 ετών για να πάρει τη σύνταξή του και επειδή γεννήθηκε μία μέρα και συμπληρώνει το 58 την 1η του Γενάρη του 2013 και όχι 31 Δεκεμβρίου του 2012, και αυτός ο άνθρωπος περίμενε πώς και πώς, γιατί είναι νεκρή οικοδομή, δεν έχει δουλειά. Και περιμένει και επειδή γεννήθηκε μία μέρα αργότερα, του λένε 2 χρόνια θα καθυστερήσει να πάρει τη σύνταξη, 2 χρόνια ήταν άνεργος, θα πρέπει να περιμένει άλλα 2 χρόνια. Αυτός, και έχω συγκεκριμένα περιστατικά, πιάνει το κεφάλι του και λέει πάρα αυτοκτονήσω. Δύο χρόνια ζούσαμε δανεικά. Τώρα μου λένε, επειδή γεννήθηκα μία μέρα αργότερα, θα πρέπει να κάτσω άλλα 2 χρόνια άνεργος για να βγάλω σύνταξη. Και κάτι μετά άλλο, μου λέτε, προσέξτε. Από 20% θα πάνε 26% τα μπλοκάκια. Προσέξτε, η παρακράτηση φόρου 26%. Δηλαδή σύμφωνοι, εγώ σας λέω ότι αυτό θέλω να πω. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να απλώσουμε τα χέρια μας σε εκείνα τα μεσαία στελέχη της δημόσιας διοίκησης, να μην περιοριζόμαστε μόνο στους υπουργούς, που είναι η πρώτη βέβαια υπέτη, αλλά να πάμε και στα πιο κάτω στελέχη, που για τον Α ή Β λόγο βγάζουν τέτοιες εγκυκλίους. Πάμε να δούμε τώρα για τις συντάξεις. Πάμε να δούμε τι συντάξεις θα γίνει. Πάμε. Η ηλικιωμένη στο ΚΕΑΤΑ. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του νέου εφιαλτικού σεναρίου που σύντομα θα πάρει σάρκα και οστά κατ' επιταγήν της Τρόικας και αφορά τη νέα αλληλεγγύη στις συντάξεις των απόμαχων της ζωής. Οι δανειστές, με δεδομένη την απόλυτη κυβερνητική απάθεια στα όσα απαιτούν, βάζουν και πάλι στο στόχαστρο τις συντάξεις, τις οποίες θεωρούν χαμένα λεφτά, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και αυτή τη φορά στοχεύουν στις συντάξεις ακόμη και των 500 ευρώ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 2.700.000 συνταξιούχοι. Από αυτούς, τα 2.100.000 παίρνουν σύνταξη λόγω γύρατος και 375.000 είναι συντάξεις που χορηγούνται σε συγγενείς λόγω θανάτου. Επιπλέον χορηγούνται 290.000 αναπηρικές συντάξεις. Από το σύνολο των συνταξιούχων, τα 2/3, δηλαδή 1.833.000 συνταξιούχοι, παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Μάλιστα, από αυτούς, οι 722.000 παίρνουν σύνταξη κάτω των 500 ευρώ. Ο λόγος που η κυβέρνηση προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τρόικας είναι ότι οι συντάξεις των 500 έως 1.000 ευρώ είναι ο κύριος όγκος. Επομένως, μία μείωσή τους κατά 10 έως 20% θα τους εξοικονομούσε για τον κρατικό κορβανά ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Όσο για τους συνταξιούχους, η απόλυτη πλέον εξαθλίωσή τους φανώς μια ασήμαντη λεπτομέρεια για τους κυρίους Βενιζέλο και Σαμαρά. Κύριε Ρωμανιά, έχετε να κάνετε κάτι... Βέβαια, έχω να κάνω μία παρατήρηση. Βεβαίως. Δεν θα την κάνω την παρατήρηση ολόκληρη, αλλά με προκαλεί η αναγγελία αυτή και η δήλωση που έκανε ο Υπουργός να κάνω μία προεισαγωγική παρατήρηση. Θα με ακολουθήσει αργότερα ολοκληρωμένη παρατήρηση. Τι θέλω να πω. Ναι. Το σύστημα αυτό, το οποίο ελέγχει ο ίδιος ο Υπουργός στο Υπουργείο, το έχει ονομάσει σύστημα ήλιος. Θα αποδείξω εντός των ημερών ότι είναι σύστημα σκότος.
Αυτά τα οποία έχει δηλώσει είναι ψευδή. Τα ωραία. Στοιχεία όλα τα οποία είπε. Και θα το δώσω αυτό όχι τώρα, ωραία, αλλά κάνω την προεισαγωγή τώρα. Έτσι θα δημιουργηθεί μέγα πολιτικό σκάνδαλο με τις δηλώσεις γύρω από το σύστημα Ήλιος. Και προτού πάω στην κυρία Νεμοδουρά για το σχόλιο της και την κυρία Κορσάνου, θέλω να δούμε τους φόβους των Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματική φόβη των Ελλήνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Kappa Research. Πάω το δούμε. Έλλειψη δικαιοσύνης, ανεργία, φτώχεια, εγκληματικότητα, αρρώστια. Αυτή είναι η φόβη των Ελλήνων. Φόβη που τους στερούν το δικαίωμα να ζουν ανθρώπινα στην κατά τα άλλα αναπτυγμένη χώρα μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Kappa Research αποδεικνύουν πόσο τραγικά έχει αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Η πλέον σοβαρή φόβη των πολιτών, η έλλειψη δικαιοσύνης και η ανεργία. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τη μελέτη, το 91,7% των ερωτηθέντων εξέφρασε φόβο για την έλλειψη δικαιοσύνης. Ακολουθούν η ανεργία με ποσοστό 84,4%, η φτώχεια με 83,6%, η εγκληματικότητα με 82,6% και τέλος η αρρώστια με 81,4%. Η μελέτη έφερε στο φως και άλλα απογοητευτικά δεδομένα. Η οικονομική κρίση έκανε τους Έλληνες άρρωστους. Δυστυχώς, το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η οικονομική κρίση επηρέασε την υγεία τους και το 56,9% ότι επηρέασε την ψυχική τους υγεία. Την ίδια στιγμή, το 55,7% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία να αγοράσουν φάρμακα, ενώ το 28,4% καταφεύγει στη μείωση της δοσολογίας της φαρμακευτικής αγωγής. Σε αυτό το τραγικό σημείο έχει φτάσει ο Έλληνας, να αναγκάζεται ακόμα και να μειώσει ή να μην αγοράσει καν τα φάρμακά του. Αυτή είναι η θλιβερή καθημερινότητα την οποία βιώνουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Ακόμα και τα φάρμακα, το δικαίωμα δηλαδή στη ζωή, θεωρείται πολυτέλεια. Κυρία Νεμοδουρά, έρχομαι και κυρία Κορσάνου, στις δύο κυρίες. Θα τις βλέπω παρακαλώ. Κυρία Νεμοδουρά. Εμείς αυτά τα οποία. Παλιά λέγαμε πρώτα απ' όλα υγεία. Τώρα την υγεία την έχουμε παρατημένη. Για να βρούμε κανένα ευρώ, να πάρουμε κανένα χαρτζόλα ψωμί να φάμε. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι αυτό το σχόλιο, αυτό που είδαμε σαν γκάλο, εμείς το ζούμε καθημερινά. Και είναι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους πραγματικά ο ιατρικός κόσμος ή, εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου καθημερινά δίνει αγώνα. Γιατί δίνουμε αγώνα? Για το δικαίωμα της περίθαλψης των πολιτών. Πραγματικά τα φάρμακα δεν είναι πλέον ένα είδος πολυτέλειας, διότι τα ποιοτικά, η ποιότητα, η ασφάλεια των φαρμάκων, το ύψος των παρεχομένων υπηρεσιών έχει μειωθεί. Και τώρα πάμε εκεί που είχαμε προβλήματα στην δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο περίθαλψη στα νοσοκομεία. Αρχίζουν και λένε, ενώ δεν κάθισε ακόμα η σκόνη στα νοσοκομεία και με τις κινητικότητες, με τις διαθεσιμότητες. Θα μας τα πείτε σε λίγο αυτά αναλυτικά. Φτιάχνουμε κάτι άλλο. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω, κυρία Νεμποδουρά, και πάω στην κυρία Κορσάνου μετά. Σας παρακαλώ πολύ με το χέρι στην καρδιά. Οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ευαισθησία, δουλεύουνε? Διότι δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον τυραννούν 8 μήνες να περάσει το ανάπηρο παιδί του τετραπληγία από τα ΚΕΠΑ. Και σε ό,τι πιο χαμηλά από τις αναπηρίες για να μην βγουν συντάξεις. Σε ό,τι μπορώ να... Θα σας μιλήσω με πολύ ειλικρίνεια. Ναι. Αυτοί οι οποίοι οι γιατροί, οι οποίοι ανά την Ελλάδα πηγαίνουν να συμμετάσχουν στα συμβούλια των ΚΕΠΑ, απλήρωτοι. Ναι, αλλά ο κόσμος περιμένει, τα ραντεβού τα κλείνουν. Σας εκτιμώ, επιτρέψτε μου. Τα ραντεβού, επαναλαμβάνω, τα κλείνουν οι διοικητικές υπηρεσίες. Και πώς τα κλείνουν, έτσι με το μυαλό τους? Τα κλείνουν με ένα σύστημα. Ή δεν σύστημα. Κλείνουν καθόλου. Όχι, υπάρχει ένα κλείνουν. Σύστημα το οποίο ανήκει στο ΙΚΑ. Επιτρέψτε μου, θα σας πω την αλήθεια. Για να ξέρει ο κόσμος που θα αποδώσει τις ευθύνες του. Ολοκληρώσει για να πάμε λοιπόν, στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ανήκει στο ΙΚΑ και πάνε οι γιατροί με κληρώσεις να το υπηρετήσουν. Η αλήθεια είναι μία, ότι βασανίζεται κατά κύριο λόγο ο κόσμος, τα ποσοστά τα οποία δίδονται είναι βάσει ενός βιβλίου, ενός κώδικα αναπηρίας, αλλά το χειρότερο, μετά τον ευτελισμό που έχει υποστεί το ιατρικό σώμα, τα έχετε δει, πραγματικά όλοι είναι φιδωλοί, προσέχουν πάρα πολύ και γίνεται ό,τι γίνεται. Να πάω στην κυρία Κορσάνου, μισό λεπτό, κύριε Ρωμανιά. Πέστε μας δύο λόγια για να πάμε κατευθείαν στον άνθρωπο ο οποίος περιμένει. Ο μεγαλύτερος φόβος, λέει, των Ελλήνων είναι ότι δεν μπορούν να έχουν δικαιοσύνη.
Λοιπόν, η κατάσταση δικαιοσύνη και λόγω του επαγγέλματός του, με μία το επαγγέλματός μου, είναι δραματική. Και για τους δικαστές, για όσους εργάζονται γύρω από τη δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όμως εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Φυσικά να έχουμε, αλλά σε τι συνθήκες εργάζονται αυτοί που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη. Δεν θα διαφωνήσω. Και οι δικαστές και οι δικηγόροι. Λέμε για την ανεργία. Μα ένας δικηγόρος που δεν έχει δουλειά, η ανεργία είναι αυτή που λένε. Για σταθείτε. Ένας δικηγόρος που δεν μην έχει δουλειά δεν μπορεί να πάει τώρα να γραφτεί στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτό θέλω να πω. Ότι η ανεργία είναι πιο μεγάλη από αυτή που λένε. Κύριε Ρωμανιά, μια κουβέντα για να πάμε στον άνθρωπο. Θέλω να πω το εξής. Σε συνέχεια αυτών που είπε η κυρία Ανεμοδουρά. Προσέξτε. Επειδή τα αντιμετωπίζω κάθε μέρα αυτά τα ζητήματα, ακούστε ένα περιστατικό για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πηγαίνει άνθρωπος με κομμένα και τα δύο πόδια. Ακροτηριασμένα και τα δύο πόδια από το μυρό. Και τα δύο πόδια. Και τον βγάζει η Επιτροπή ότι είναι, λέει, ανάπηρος, με ποσοστό αναπηρίας 67% για ένα έτος. Και σε άλλη περίπτωση για δύο χρόνια. Κατά ιατρική πρόβλεψη, λέει. Σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο 1902, άρθρο 27, παράγραφος 5, εδάφιον Β, να σας πω λεπτομέρειες, λέει σύμφωνα με αυτό είναι για δύο χρόνια. Επικοινωνώ ο ίδιος με τον πρόεδρο της Επιτροπής, γιατρό. Ναι. Και του λέω, Χριστιανέ μου, με ιατρική πρόβλεψη, δεν σε δύο χρόνια θα τον ξανακρίνεις. Θα φυτρώσει κανένα πόδι. Ναι, θα φυτρώσουν. Και μου απαντά, έχετε δίκιο. Αλλά αυτές είναι οι οδηγίες που έχω. Τι απαντάς, τι απαντάς αυτό. Με συγχωρείς, τι απαντάς αυτόν. Ξέρεις τι το απάντησα. Είσαι γιατρός. Ωραία. Ακούστε και μου είπες ότι δεν έχεις οδηγίες για ιατρική πρόβλεψη από τον διοικητικό υπάλληλο. Βέβαια πρόσεξε. Πρόσεξε, δεν παίρνει η μπάλα όλους τους γιατρούς. Παίρνει συγκεκριμένου. Λίγου, αλλά συγκεκριμένου. Ακούστε με. Έτσι. Οι πάμε γιατροί κύριο... διώκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρία... Και αν δεν εφαρμόσουν τον κώδικα. Κυρία Μοδουρά, πάμε να δούμε εδώ πέρα το κράτος. Όχι, δεν μπορεί να λέει ιατρική πρόβλεψη με κομμένα τα δύο και πόδια. Για το φάρμακο, και ότι με ιατρική κύριε, πρόβλεψη κύριε, σε δύο χρόνια θα φυτρώσουν τα πόδια. Και για το φάρμακο, επιτρέψτε μου να σα πω αυτό μόνο, ότι δέχεται εντολέ ποιο φάρμακο θα γράψει. Και να πληρώνουμε και ένα ευρώ για την κάθε συνταγή. Αυτό που δέχεται εντολέ ποιο φάρμακο θα γράψει είναι άλλη ιστορία. Με την κρίση όχι, αυτή. Είναι ακριβώς διότι αυτό. Επειδή κρίνουν συνέχεια. Παρακαλώ, περιμένει. Ναι, μόνο ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή κρίνουν συνέχεια. Γι' αυτό γίνεται η καθυστέρηση των 6 και 7 και 8 μηνών. Ωραία. Διότι δεν βγάζουν. Όταν ο άλλος έχει κομμένα τα πόδια, θα τον βγάλει σε πάπυρο, νεφόρου ζωή. Δεν το δίνει δεν θα τον βγάλει. Δεν θα. Και νομοθεσία. Πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήρθε κλαίγοντας εδώ πέρα και λέει δεν είναι δυνατόν ρε Μιλωνάκη να διονυστεί αυτό το πράγμα. Για πάμε στον κύριο Γεμενεζίδη. Καλησπέρα κύριε Γεμενεζίδη. Καλησπέρα σας. Για πέστε μας, ο γιος σας είναι 23 χρονών. Είναι 23 προς τα 24. 24. 6 χρόνια τώρα ήρθατε εδώ με τα χαρτιά, τα έχουμε παρακαλώ πάρα πολύ, να βγάλουμε, έτσι να το δούμε κιόλας. 6 χρόνια τώρα έπαιρνε επίδομα αναπηρίας. Ναι. Όχι, 6 χρόνια τα τελευταία 3 χρόνια μέχρι τις 30-12. Παράταση επιδόματος... παραπληγία, τετραπληγία. Η σύνταξη αναπηρία. Μισό λεπτό. Και από τα δύο επίδομα. Έπαιρνε επίδομα αναπηρία. Ένα επίδομα αναπηρία, ναι. Έτσι. Από 31 12 του 12 σταμάτησε. Ο άνθρωπος δεν το είχε πάρει χαμπάρι και πήγε τέλη Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου το βλέπουμε εδώ πέρα και ζητάει παράταση επιδόματος παρατετραπληγία. Το παιδί του ούτε μιλάει ούτε λαλάει και είναι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι ή στο κρεβάτι. Με συνοδό 24 ώρες 24ωρο. Μία τρίτου λοιπόν κάνει το χαρτί στο ΚΕΠΑ Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό είναι και το χαρτί από τον γιατρό, από το σύστημα, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άμα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, εγώ θα πρέπει να κάνω 10 κολοτούμπες πάνω στο τραπέζι και να γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στη διευθυντής. Έχει υπογράψει εκεί πέρα βαρδιά πλατιά. Για πάμε να δούμε τι έχει το παιδί. Ελάτε παιδιά, πάμε παρακάτω. Έχει. Βεβαίωση. Ελάτε. Ναι. Ανωτέρω ασθενής πάσχει από ατελή σπαστική τετραπληγία αφασία εκπομπής. Εντάξει, πάρτε το παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έχει, τι λέει, καταλαβαίνετε τι λέει αυτό για όσους μας παρακολουθούν. Και κύριε Γεμενετζίδη, πόσα λεφτά παίρνατε κάθε μήνα για το παιδί το οποίο είναι μονίμως με έναν άνθρωπο δίπλα, ούτε μιλάει ούτε λαλάει από ένα δυστύχημα που είχε και είναι... τετραπληγικό. Ναι, 27 του Γενάρη 2007 συνέβη το ατύχημα και έπαιρνε την τελευταία ετία περίπου 670 ευρώ. Μάλιστα. 650. Και κάνατε την αίτηση στο ΚΕΠΑ. Από τότε και μέχρι σήμερα που έχουν περάσει 8 μήνες
Το ΚΕΠΑ Νέας Φιλαδέλφειας. Ξυπνάτε, ρε! Ξυπνάτε! Ξυπνάτε, σας ξυπνήσει ο κόσμος καμιά μέρα. Τι σας λένε εκεί πέρα που παίρνετε τηλέφωνο? Έχω πάει στο ΚΕΠΑ τρεις φορές. Οι ανθρώποι μου λένε, εμείς έχουμε κάνει το χρέος μας, θα πάρουμε τα χαρτιά εκεί που έπρεπε να τα στείλουμε. Πού τα έχουν επιβάλει? Τα χαρτιά με στείλανε, έχω πάει τρεις φορές, τέσσερις φορές. Τα κεντρικά του ΙΚΑ στην Αγίου Κωνσταντίνου 8, μέχρι το όροφο, γραφείο 8, το ονομάζω. Προσπαθώ να βρω λύση εκεί. Έχετε καμία, κανένα όνομα από εκεί πέρα, κανένα όνομα που ρωτάτε ή πηγαίνετε σε γραφείο? Με κοροϊδεύουνε. Επί τρεις φορές μου λένε τον άλλο μήνα θα περάσουν, τον άλλο μήνα θα σας ειδοποιήσουν. Ρωτάω ποιος είναι ο αρμόδιος, δώσε μου τους γιατρούς. Μου δίνουν τα τηλέφωνα, τον έχω, τρία τηλέφωνα. Δεν τα σηκώνουν ποτέ. Μα ποτέ. Ζήτησε να μου λέει τώρα, αυτή είναι η μικρόψη, μπορεί να τη χειριστεί ο διευθυντής. Είσαι αρμόδιο. Πήγατε στο διευθυντή εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου. Πήγα στο διευθυντή, κλειστή η πόρτα. Κλειστή, βέβαια. Πώ θα είναι ανοιχτή η πόρτα? Άστα, κλείστα, κύριε Δευτέρα, κλείστα. Κλείστα, κυρία Νεμοδουρά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι τραγικά. Μα το δημιουργεί. Ναι, αλλά τραγικά, ξετραγικά ο άνθρωπο. Δεν είναι γενικό. Δανείζεται για να μπορεί να το κάνει. Εγώ θα ήθελα να του πω, ακούστε με, τη Δευτέρα το πρωί, χωρί λαϊκισμού και χωρί κουβέντε, θα ήθελα πραγματικά, σα το λέω, θα τηλεφωνηθούμε μετά από το τέλος της εκπομπής και μαζί θα πάμε εκεί. Ωραία. Μπράβο, κυρία Νεμοδούρα. Μπράβο, κυρία Νεμοδούρα. Δεν κυρία Γεμενετζίδη. Μετά το τέλος της εκπομπής, σας παρακαλώ. Κύριε Γεμενετζίδη. Έχουν γίνει κατεπανάληψη. Όταν ήρθατε εδώ, μου είπατε τι μπορούμε να κάνουμε. Και σας είπα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχετε εμπιστοσύνη, θα είναι η κυρία Νεμοδούρα. Η κυρία Νεμοδούρα εδώ είναι, θα τηλεφωνηθεί με εσάς μετά το πέρας της εκπομπής. Και τη Δευτέρα το πρωί θα πάτε μαζί εκεί στους άμυαλους, στους ανέστητους, εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου ή όπου αλλού νομίζει η κυρία Νεμοδουρά, για να τελειώσει το θέμα σας. Δεν είναι δυνατόν. Άχρηστοι είσαστε, μωρέ, παντελώς. Είναι δυνατόν ένα παιδί με τετραπληγία και να μην μπορεί να συντηρηθεί, να το αφήσουμε να πεθάνει. 8 μήνες να περάσει και πά. Τι στο διάλογο γίνεται εδώ πέρα? Και μετά μου λέτε κοινωνικό κράτος και κοινωνική πρόνοια. Πού είναι, κύριε Υπουργέ Υγείας? Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κλειστές τις πόρτες, λέει, του διευθυντού. Κλείστε, ρε, απάρρωσέ την, απάρρωσε την πόρτα τα σου. Τα ΚΕΠΑ ανήκουν όμως στο ΙΚΑ. Λοιπόν. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Λοιπόν, που λέω. Λοιπόν, για κύριε Γεμενετζίδη, εντάξει, σας καληνυχτούμε. Μην στεναχωριέστε, σας το είπα. Ήρθατε, κοντεύατε να πέσετε κάτω. Σας είπα όρθιος. Όρθιος. Πρέπει να πολεμήσουμε. Να πολεμήσουμε από το υδροκέφαλο κράτος. Τους ανέστητους. Οι οποίοι άμα δεν έχουν κανένα πρόβλημα δεν εξυπηρετούν κανέναν. Κανέναν. Αυτοί οι γιατροί δεν πληρώνονται. Γιατί δεν κάνουν τη δουλειά? Ωραία. Θα τα βρούμε, κύριε Γεμενετζίδη. Να είστε καλά. Θα γίνει. Θα γίνει με την κυρία Νεμοδουρά τώρα. Ναι. Εντάξει. Να είστε καλά. Μια παρατήρηση. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Πάμε για να βγάλω και δύο-τρεις σελίδες. Μια παρατήρηση. Μόνο για την κυρία. Γιατί είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Κοίταξε. Να έρχεται ο άνθρωπος να κλαίει εδώ πέρα σε εμάς. Για ποιο λόγο? Καθημερινός αγώνας λοιπόν, δίνεται. Λοιπόν, άκουσα. Δυστυχώς. Μια παρατήρηση. Ναι. Αυτό είναι συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν από λίγο. Διότι το παιδί αυτό δεν πρόκειται να γίνει καλά. Επομένως έπρεπε να είναι πάχια η ρύθμιση. Εφόρος ζωής. Ναι. Το ταλαιπωρούν και το πηγαίνουν από χρόνο σε χρόνο. Είναι δυνατόν. Καθυστερεί και γίνεται αυτή η καθυστέρηση. Άχρηστη απάντηση αυτό. Και δεύτερον, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Αρμόδιος για όλη αυτή την ιστορία είναι ένας από τους υποδιοικητές του ΙΚΑ. Είναι σε επίπεδο υποδιοικητή. Όποιος και να είναι, ανέστητος είναι. Επειδή... Ανέστητος είναι, λέω, δεν καταλαβαίνει τον άλλον, τον άνθρωπο. Έχει πρόβλημα. Δανείζομαι, λέει, παίρνω μια μικρή σύνταξη και δανείζομαι για το παιδί μου. Δεν είναι... Τι να κάνει, το αφήνει να πεθάνει. Με συγχωρείς. Εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι στην το ίδια ξέρω, κατηγορία. Το ξέρω, μα τα έχουμε βγάλει από εδώ. Στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, και είναι αρμοδιότητα όχι ενός διευθυντή, αλλά ενός υποδιοικητή του ΙΚΑ. Η κυρία Φόσκολου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Φόσκολου. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Χαμηλώστε την τηλεόραση σας, παρακαλώ. Χαμηλώστε την τηλεόραση σας. Σας συγχαίρω για την... Ναι, αλλά χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, λέω. Τη χαμήλωσα. Ωραία. Μην τα βάλω μέσα μαζί τώρα. Σας συγχαίρω για το έργο που κάνετε, γιατί μόνο από εσάς έχουμε μια ελπίδα. Δυστυχώς πιάσαν τη Χρυσή Αυγή και κάνανε πολύ μεγάλο έργο. Το έργο που σκοτώσανε χιλιάδες κόσμους.
κόσμο και μας σκοτώνουν κάθε μέρα, κύριε Μιλωνάκη, γιατί είμαι ασθενής με την νόσος Πόμπε. Δεν υπάρχουν φάρμακα. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου, σαν και εμένα, με την ίδια αρρώστια νοσηλευόταν στο Λαϊκό. Τώρα δεν έχουν ούτε αυτοί οι φάρμακα, γιατί δεν έχει μπάτζετ το νοσοκομείο. Έτσι. Γιατί είναι από τα ακριβά φάρμακα. 50.000 ευρώ θέλω το μήνα. Δούλευα στο Δήμο Ηλιούπολης. Με διώξαν. Έχω ξαναπάρει και τα έχω πει. Έχω τον άντρα μου με οξυγόνο στο σπίτι, 80% αναπηρία. Έχω το παιδί μου καρκινοπαθής. Oh. Και αυτή τη στιγμή από του χρόνου δεν θα έχω ασφάλεια. Τους είχα όλους ασφαλισμένους εγώ. Και έχω καταθέσει τα χαρτιά μου εδώ και 6 μήνες. Ούτε καν ειδοποίηση. Το παιδί μου έπαιρνε ένα επίδομα σαν καρκινοπαθής. Του το κόψανε από το Μάιο. Έχει περάσει και πά. Που δεν νομίζω να του δώσουν, γιατί κόψαν τα ποσοστά. Μάλιστα. Και τα δικά μας, να σας πω και το χειρότερο για μας, που εμάς είναι από τα πιο σπάνια και τα πιο βαριά νοσήματα. Μας λείπει το ένζυμο και σιγά σιγά παραλύουν οι μυς μας τα πάντα. Πνεύμονα σηκώτη καρδιά. Ξέρετε με τι μας βάλανε? Μας βάλανε στις γλυκογονιάσεις, όπως όταν φας κουκιά και παθαίνεις αλλεργία. Εκεί μας βάλαν, άχρηστους ανθρώπους να βγάλουν τα ποσοστά αναπηρίας. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Μιλωνάκη, δεν έχουν συντάξει εδώ και 2 χρόνια που έχουμε κάνει αναφορά, επιτροπή για να μας βγάλουν τα ποσοστά και περνάμε και μας δίνουν 25%. Τι θα κάνω εγώ, κύριε Μιλωνάκη, από του χρόνου, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου? Δεν μπορώ να πω τίποτα, κυρία Φασκολού. Τι να πω εγώ? Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, Αντρέα. Σε παρακαλώ, πρωτού έρθει. Μισό λεπτό, κυρία Νεμοδουρά, γιατί εδώ τα πράγματα, Αντρέα, είναι τρομερά. Δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε? Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε να έχουμε υγεία, να μην πάθουμε τίποτα. Πες μου, Αντρέα, σε παρακαλώ, τι μπορούμε να πούμε σε αυτή τη γυναίκα τώρα εμείς? Ή στο προηγούμενο τον κύριο. Πες μου, σε παρακαλώ. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω. Άκουσα αυτό που είπε η κυρία Νεμοδουρά. Δηλαδή, κάθε φορά που πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να βγαίνει ο καταγγέλων στην τηλεόραση, να υπάρχει η κυρία Νεμοδουρά. Ή να έρχεται στην εφημερίδα. Ή να, αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο. Είναι κατάντημα. Από την άλλη πλευρά, είχαμε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Ρωμανιά. Είχαμε ακούσει ότι όπου υπήρχε εκκρεμότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, είχαν δηλώσει ότι θα συνεχιζόταν η καταβολή των επιδομάτων. Μέχρι να επανεξεταστούν. Δεν είχε. Κάνανε. Άκουσε τι κάνανε. Αυτό δεν σωστά, είχαν πει. Σωστά. Άκουσε τι κάνανε. Επειδή περιμένει η κυρία Ρωμανιά, ψηφίσανε νόμο στο τηλέφωνο. Ναι. Να βγάλουμε και την τελευταία κλασική. Αυτό. Ψηφίσανε νόμο. Τον κόσμο. Και λέει ότι η καθυστέρηση για να κρυθεί θα του δώσει τη σύνταξη. Αλλά εάν δεν πάρει το ποσοστό, θα του την πάρει πίσω. Αυτό έχει γίνει. Ναι, πάμε να πάρουμε ούτε αυτό. Πάμε να πάρουμε και την κυρία, και την κυρία Αντωνίου, με συγχωρείτε, τελευταία τριαθλήτρια, δεν προλαβαίνουμε άλλο, γιατί έχουμε μετά να πούμε για το ΕΟΠΗ και τους πλησιδιασμούς. Εκεί γίνεται χαμός. Πάμε, κυρία Αντωνίου, καλησπέρα. Κύριε Μιλωνάκη, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Προσπαθώ πολύ καιρό. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα σε κάποια ανάγκη και πήγα σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, αλλά εκεί δεν είχε ούτε φάρμακα. Οι γιατροί ήταν φανταστικοί. Εγώ είχα ένα πρόβλημα, να πω και το πρόβλημα που είχα. Και το μηχάνημα ήταν χαλασμένο για να πάω να μου κάψουν τα πολυποδάκια και από Δευτέρα θα πάω σε άλλο νοσοκομείο. Η κυρία που ήταν δίπλα, ο γιατρός της έστειλε να πάρει τα φάρμακα απέναντι, κόρησε από το φαρμακείο. Γιατροί, δεν τρέπεται λίγο ο Βιβλιοπόλης σε αυτό το καλό νοσοκομείο που πήγα, δεν είναι αυτό το νοσοκομείο, και το μηχάνημα είναι από χρόνια χαρασμένο. Οι γιατροί ήταν φανταστικοί, κύριε Μιλωνάκη. Μα οι γιατροί κάνουν ό,τι κοπέλες. Τι να κάνει ο γιατρός άμα το μηχάνημα είναι χαλασμένο, αγώνα δρόμου, όταν δεν έχουν φάρμακα, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου δίνει αγώνα δρόμου. Κοιμώνται 5-5 σαν τους Πακιστανούς μέσα στο... γιατί τους κόψαν τις συντάξεις και μένουν μέσα, κύριε Μιλωνάκη. Τα κορίτσια αυτά τα ωραία της επαρχίας, τα μορφωμένα και μέναν. Εγώ θα πάω από την εβδομάδα. Αλλά είναι ντροπή του αυτός ο κύριος ο Βιοπόλης που τα νοσώ. Είναι Βιοπόλης αυτός. Δεν έπρεπε να βάλει Σαμαρά τον Άδωνη να το κάνει. Να μην πω τίποτα άλλο. Καλά, για να είμαστε γιατί... και έντιμοι τώρα και απέναντι και στον Υπουργό Υγείας στο καινούριο. Δεν έχει πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει αναλάβει. Εγώ θα πρέπει να τον κρίνουμε και αυτόν. Εδώ άλλοι περάσανε χρόνια και χρόνια και δεν είχαν κάνει τίποτα. Ας τον κρίνουμε κύριε και αυτόν. Μιλωνάκη, γιατί εγώ να μην έχω να κάνω τη δουλειά μου εκείνη τη στιγμή να φύγω και να δεν πάω από Δευτέρα το... Μα έχετε δίκιο, κύριε Αντωνίου. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε με ΕΟΠΗ και πληστηριασμού. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, και πάω τώρα στην κυρία Νεμοδουρά.
και στην κυρία Κορσάνου να δούμε τι γίνεται. Κυρία Νεμοντουρά, με τον ΕΟΠΗ, τι γίνεται. Τι είναι αυτό που πρέπει να φτιαχτεί στον ΕΟΠΗ? Θα έχει παροχές υγείας, θα είναι μόνο... αγοραστής. Ναι, τι θα είναι, θα παρέχει ή θα... Ξανασηκώθηκε πάλι η πολλή σκόνη την οποία την άρχισαν από το 2010. Το 2010 λοιπόν είπαν ότι πρέπει να ενώσουμε τα ταμεία για να έχουμε καλύτερη περίθαλψη στον ελληνικό λαό, στην πρωτοβάθμια. Το φτιάξαν έναν ΕΟΠΗ, εμείς από την άλλη πλευρά τους λέγαμε, εμείς που παρέχουμε τις υπηρεσίες, ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα αυτός ο οργανισμός να χρηματοδοτηθεί από το κράτος, να μπαίνουν οι εισφορές των πολιτών μέσα, ναι, και να γίνει ένα σύστημα τέτοιο που πραγματικά ο πολίτης να έχει υπηρεσίες σωστές υγείας. Δεν κάναν τίποτα. Παρά όλο αυτό το διάστημα, οι ίδιοι οι οποίοι φτιάξαν τον ΕΟΠΗ, λειτουργήσαν τον ΕΟΠΗ, τώρα είδαν ξαφνικά ότι σε αυτό τον οριμαγδό της οικονομικής κατάρρευσης του ελληνικού κράτους, είδαν ότι θα πρέπει να κάνουν ένα άλλο σύστημα υγείας με λιγότερα χρήματα για να εξοικονομήσουν χρήματα. Ήδη κάνω μια παρένθεση εδώ και θα σας πω ότι στη μείωση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα είναι περίπου 400 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου μισό δις της φαρμακευτικής δαπάνης θα είναι λιγότερα το 2014. Τώρα λοιπόν θέλουν να κάνουν οικονομία ακόμα περισσότερη στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να φτιάξουν ένα άλλο είδος περίθαλψης, πιο φθηνό. Τι θα σημαίνει αυτό? Όλο αυτό το διάστημα... Κλείνουνε πολυατρία. Ακούτες, κλείνουν πολυατρία. Θα αναπροσαρμόσουν, λέει, πολυατρία. Λένε ότι θα κάνουμε φθηνότερες, θα βάλουμε τον κόσμο να πληρώνει πιο μεγάλο ποσοστό και στις εξετάσεις και στα φάρμακα. Λένε ότι θα παρέχουμε ένα μήνυμο περίθαλψης και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο θα το... εξασφαλίζουν. Αυτό, κυρία Νεμοντουρά, αυτό είναι ένα. Αορίστος μιλάτε. Αορίστος, όχι, δεν είναι αορίστος. Έβγαλε ένα πόρισμα η Επιτροπή, Αντρέα, να σα πω. Η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, υπό τον κύριο Σουλιώτη, έβγαλε ένα πόρισμα. Το έδωσε. Μια έκθεση ιδεών, θα έλεγα. Ναι, και ο Task Force. Η Task Force συμμετείχε σε ένα άλλο. Με το Reichenbach και τα λοιπά. Αυτά τα ξέρουμε. Ο Υπουργός, Αντρέα μου. Ωραία. Ο Υπουργός, ακούστε. Θα είναι αγοραστής υπηρεσιών ή πάροχος το ΕΟΠΗ? Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αφού συνδιασκεφθούν και αφού ακούσουν σκέψεις, ναι, εδώ το ίδιο το πόρισμα λέει ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και στις παρεχόμενες... Ναι, αλλά αυτό μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να είναι έτοιμο, λέει. Κοιτάξτε, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι έτοιμο. Αυτό το λέμε στα πλαίσια... Μάλιστα. Του ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν είναι υποχρεωτικό και να σας πω και κάτι. Το ακούσαμε και το 10. Το ακούσαμε και το 10 ότι οι οποίοι έπρεπε, ήταν υποχρέωση να γίνει, τον κάνανε. Προχθές και αυτές τις μέρες τον ενταφιάσανε και τώρα θέλουν να τον μετεψυχώσουν. Κυρία Κορσάνου. Δεν θα προχωρήσει αν δεν είναι οι θέσεις των θεσμικών οργάνων προς όφελος της περίθαλψης των πολιτών. Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε ανάγκη από πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωραία, πάμε να δούμε και τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, σε δύο λεπτά να μας πείτε τι γίνεται με την απελευθέρωση που πιέζει η Τρόικα, οι δανειστές και τις επαγγελματικές μισθώσεις. Για τις επαγγελματικές μισθώσεις, λοιπόν, τι γίνεται. Το ισχύον καθεστώς νομικό ποιο είναι? Για επαγγελματική μίσθωση. Νοικιάζω δηλαδή εγώ ένα μαγαζί σε έναν έμπορο. Προστατεύεται λοιπόν 12 χρόνια ο έμπορος, δεν μπορώ να τον βγάλω έξω και παρατείνεται και 4 χρόνια, πάει 16. Τώρα με αυτή την απελευθέρωση, τι θέλουν? Να μην υπάρχει αυτή η προστασία. Δηλαδή, και όχι μόνο για τις καινούργιες, αλλά λένε ίσως και για τις ήδη υφιστάμενες. Να πούνε στα 5, στα 6, 7 χρόνια να μπορεί να διώξει ο ιδιοκτήτης τον μισθωτή. Αυτό φυσικά τους εμπόρους βρίσκεται εντελώς αντίθετους. Γιατί και λογικό αυτό, είναι, θα βγαίνει. Το θέμα ποιο είναι? Δηλαδή, αν διώξει τον μισθωτή, θα βρει άλλον. Μάλιστα, για πληστηριασμού πρώτη κατοικία, κυρία Κορσάνου. Κυνηγά και δεν βρίσκει μισθωτέ. Αλλά γιατί γίνεται για του πληστηριασμού? Το έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχουν βάλει στόχο την ακίνητη περιουσία του Έλληνα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Η προστασία των πληστηριασμών ισχύει μέχρι τέλος του 2 του αυτού του έτους που έρχεται και πλησιάζει ο καιρός για να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι θα συμβεί στο τέλος. Για χρέη μέχρι 200.000 ευρώ σε τράπεζες και μόνο, γιατί οι εφορίες βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμούς. Άρα πάει και πρώτη κατοικία. Θα το παίρνει, λέει, και η εφορία. Τώρα θα το δίνουμε η και αμανάρχη στην εφορία. Ναι, φυσικά, λένε και το άλλο. Ότι αν χρωστάς, λέει, στην εφορία, αν δεν έχεις τίποτα άλλο, ούτε ρευστό, ούτε. Σου παίρνει το σπίτι. Να το πουλήσει αυτή.
Και τα αρέστα δεν θα γυρίσει. Δηλαδή κάτι προτάσει. Αυτά είναι κάτι προτάσει. Ο οποίο είναι. Υπέρ του δημοσίου τα αρέστα. Δεν δίνουμε ούτε αρέστα τώρα. Είναι υποστήριχτη εντελώ. Εγώ περιμένω, θα περιμένουμε όμω νομίζω να είμαστε φυλακή να δούμε πλησιάζει το τέλο του χρόνου αν θα συνεχίσει αυτή η προσία των πληστηριασμών. Τη απαγόρευση άρση των πληστηριασμών είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Κυρία Κωνσταντίνο, επειδή είστε πολύ ειδικοί και έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια όπω και ο κ. Ρουμανία με τα αντικείμενά σα, εγώ πιστεύω ότι θα σα έχουμε και στι επόμενε μέρε διότι το θέμα των πληστηριασμών τώρα ουσιαστικά ανοίγει πάλι. Έτσι, τώρα ανοίγει. Αντρέα, για να έρχομαι σιγά σιγά να κλείνουμε. Τι έγινε με τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη? Το θέμα των πληστηριασμών έχει πάρει και άλλη διάσταση τώρα. Έχει δημιουργηθεί στο καινούριο σύστημα που φτιάξανε για τις συντάξεις και τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα για πληστηριασμό. Τώρα μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες για τα χρέη, τα ασφαλιστικά χρέη. Έτσι. Αντρέα, τι έγινε με τον Γιώργο Καρατζαφέρη? Τι είπε? Καθαρίζω μέχρι και τις σκάλες στο μαξί μου. Και πάω στη Νέα Δημοκρατία αν αλλάξει πολιτική ο Σαμαράς. Ένα σχήμα λόγου τώρα. Αυτό είπε. Με την έννοια φαντάζομαι ότι βρισκόμαστε εν όψη διεργασιών στον πολιτικό χώρο, όχι μόνο της κεντροδεξίας, γενικότερα. Τώρα αυτά που γίνονται και με τη Χρυσή Αυγή σηματοδοτούν μια περίοδο, νομίζω, που όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί επαναδιατάσσουν τις δυνάμεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο υπήρχε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και ο Καρατζαφέρης, η Χρυσή Αυγή ήταν πολύ χαμηλά ποσοστά. Έτσι, ναι, αυτό το λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, αλλά θα με επιτρέπετε να σου πω ότι θεωρώ ότι γιατί και οι ανεξάρτητοι Έλληνες υπάρχουν και πάλι. Βλέπουμε εντάξει, κρατάνε ένα ποσοστό οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γύρω στο 5-6%. Τι ποσοστό είναι αυτό τώρα ικανό να αναχαιτήσουν την δυναμική της Χρυσής Αυγής? Εκείνο που βοήθησε τη Χρυσή Αυγή ήταν ότι λειτουργήσε εντελώς αντισυστημικά. Αυτό είναι. Έτσι, είτε μάλιστα θετικά είτε αρνητικά να το πεις αυτό, άρθρωσε μία συμπεριφορά περισσότερο, όχι πολιτικό λόγο, μία συμπεριφορά, οικοδόμησε μία εντελώς αντισυστημική συμπεριφορά και γι' αυτό το λόγο κέρδισε τη δυσαρέσκεια που δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε ο Καρατζαφέρης ούτε ο Καρατζαφέρης. Είναι ότι οι εφημερίδες που έλεγαν ότι το Πασόκ θα σβήσει τα χρήματα προς τις τράπεζες την παρουσίαζαν μετά ως ζωρό. Και να ξέρουν οι κύριοι, γιατί μιλάμε για τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε όλο τον πλανήτη τα ασφαλιστικά ταμεία επενδύουν την περιουσία τους γιατί την έχουν. Στην Ελλάδα είναι η μόνη δυτική χώρα στον πλανήτη που η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων εξανεμίστηκε αγοράζοντας ομόλογα τοξικά πρωτοκογλύφους. Και να είναι σίγουροι αυτοί οι κύριοι που σκόρπισαν το υστέρημα του ελληνικού λαού ότι δεν θα τους σώσει ούτε η Χρυσή Αυγή. Θα τιμωρηθούν, θα οδηγηθούν μπροστά στη δικαιοσύνη και θα μπουν φυλακή. Να καληνυχτήσω τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά. Κύριε Ρωμανιά, ευχαριστούμε πολύ, αλλά κάθε φορά που έρχεστε μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Η καρδιά μας γίνεται περιβόλη. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, γιατί οι προβλέψεις σας πέφτουν πάντα και λέω τι θα πει πάλι, τι θα γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όχι. Το τι λέμε αλήθεια. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί το και εγώ λέω αλήθεια. Θα πρέπει να λογοδοτήσουμε μας αυτό. Όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα ότι κάθε φορά που λέτε κάτι, λέω, όχι, Παναγία μου, έτσι θα βγει. Λοιπόν, να καληνυχτήσω την κυρία Νεμοδουρά, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Την ευχαριστήσω κιόλας που πήρε θέση αμέσως με το πρόβλημα. Αν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, κυρία Νεμοδουρά, σας παρακαλούμε πολύ να είστε καλά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τα προβλήματα να τα να πιαστούμε χέρι-χέρι και να προσπαθήσουμε να σωθούμε. Ο καθένας από τη μετερίζει που μπορεί. Έτσι. Στον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο. Ευχαριστώ, Άντωνο μου. Καλό βράδυ. Καληνύχτα και στην κυρία Άννα Κορσάνου. Σας ευχαριστούμε και θα σας ξανάρθουμε πάλι κοντά μας. Και στον Ανδρέα τον Καψαμπέλη. Καλό βράδυ σε όλους. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αποκαλυπτικό δελτίο του Σαββάτου. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Όχι μόνο θεματικά, όχι μόνο από τη μια πλευρά. Δεν δικάζουμε, αλλά βγάζουμε τα προβλήματα του κόσμου στον αέρα. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι μια καλή Κυριακή. Γεια σας.